Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία πρόταση από τον κύριο Καΐση, τον διορισμένο από την κυβέρνηση πρόεδρο του ΔΠΑΕ, ο οποίος με εντολή της κυβέρνησης έθεσε τις εξής προτάσεις. Να συγχωνευτεί το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της ΣΥΝΔΟΥ με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών των ΣΕΡΟΝ με νέα έδρα της ΣΕΡΕΣ, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της ΣΥΝΔΟΥ να μεταφερθεί στις ΣΕΡΕΣ και να καταργηθεί το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στην ουσία μιλάμε για εκτοπισμό 6.000 και άνω φοιτητών από τη Σχολή Μηχανικών από τη ΣΥΝΔΟΥ τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι η εν λόγω πρόταση από 7 εκλεγμένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΠΑΕ έχει απορριφθεί, ενώ 6 μέλη τα οποία είναι διορισμένα από την κυβέρνηση ψήφισαν υπέρ, όπως και ο κύριος Καΐσης. Ο κύριος Καΐσης, ενώ η πρόταση δεν πέρασε στην ουσία από τη Διοικούσα Επιτροπή, επέλεξε αυθαίρετα να παραδώσει αυτή την πρόταση για να την ελέγξει στο Υπουργείο Παιδείας. Στην ουσία μιλάμε ότι και μόνο που αυτή τη στιγμή η πρόταση βρίσκεται στο Υπουργείο και θέτεται προς έλεγχο, είναι κάτι παράνομο, είναι κάτι αντιδημοκρατικό, κάτι αντισυνταγματικό και θα έπρεπε να είναι κατακριτέο από όλους. Φυσικά θα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το μέλλον αυτών των φοιτητών, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε μεταβερθούν είτε καταργηθούν. Τα παιδιά που θα καταργηθούν τα τμήματά τους θα πάρουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα έχει καμία αξία, είτε θα πάψουν να σπουδάζουν απευθείας. Τα παιδιά που θα μεταφερθούν δε, ακόμα και να μην αφορά αυτούς τα συγκεκριμένα μέτρα και να αφορά μόνο αυτούς που θα μπουν από εδώ και πέρα, θα λάβουν ένα πτυχίο που θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν επιλέξει, με τελείως διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορεί να μην έχουν και άδεια άσκηση επαγγέλματος. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν βασικά ζητήματα τα οποία απορρίπτουν αυτές τις προτάσεις. Δεν μπορούν να υφίστανται.